Γενικότερα κινούνται οι μεταγραφικές εξελίξεις. Πολύ έντονο το ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες. Καταβάλουμε όλα σε μια σειρά μέχρι και τις 3 εδώ παρέα με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Δημήτρη Μπαλόβα στη λήψη του ήχου. Για να τα πούμε ως τις 3 ό,τι συμβαίνει και ό,τι αναμένεται να γίνει και αυτήν την εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν και τα φιλικά μεθαύριο. Έχουμε και τις οργανώσεις μας με Κόπα Αμέρικα και Κόπα Αφρικα. Στο Κόπα Αμέρικα πλέον περιμένουμε τους δύο ημιτελικούς ξημερώματα Τετάρτης και Πέμπτης. Στο Κόπα Αφρικα τώρα αυτές τις μέρες διεξάγεται τελευταία αγωνιστική των ομίλων, οπότε υπάρχει πάρα πολύ ψωμί αυτή την εβδομάδα. Σήμερα 1 Ιουλίου είναι και η επέτειος, η χρυσή επέτειος από την πρόκριση της Εθνικής επί της Τσεχίας. 15 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 1 Ιουλίου, γράφτηκε άλλη μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την χρυσή κεφαλιά του Τραϊάνου Δέλα. Το ασημένιο γκολ, το silver goal, ήταν μάλιστα το τελευταίο silver goal που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Ο κανόνας αυτός του ασημένιου γκολ έπαψε να ισχύει. Ήταν γνωστό ότι θα πάψει να ισχύει. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που ίσχυε αυτός ο συγκεκριμένος κανόνας και μπήκε και όλα. Καλύτερο για την Εθνική στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Και σύμφωνα με εκείνο τον κανόνα, για τους παλιότερους που θα τον θυμούνται, δεν χρειάστηκε να παιχτεί δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίχρονο παράτασης, εφόσον πετύχει ένα γκολ μια ομάδα. Ήταν αυτός ο ξαφνικός θάνατος που λέγαμε και παλιότερα. Με τον γκολ του Δέλα, η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό. Και Δημήτρη, να θυμηθούμε τη στιγμή εκείνη, την έχουμε. Θα την έχουμε σε λιγάκι, θα την έχουμε. Να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε αυτό τον τρελό πανηγυρισμό. Είναι ωραίο να τα θυμόμαστε αυτά. Πάντα αυτές τις ημέρες, στα τέλη του Ιούνιου, στις αρχές του Ιουλίου, αυτά τα μεγάλα μάτς που σημάδεψαν εκείνο το καλοκαίρι του 2004 και γενικότερα το ελληνικό ποδοσφαιρό. Για να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε τον γκολ του Δέλα. Πρώτο μικρόνι, να μπαινε ένα γκολ εδώ. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Μετά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ! Γκολ ο Δέλας! Ο κολοσσός! Ο Δέλας! Ο Δέλας! Γκολ! 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 Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Δεν έχει ξαναγίνει! Η Ελλάδα είναι στο τελικό, Θεέ μου! Τη μεγάλη βραδιά! Τη μεγάλη πορεία! Το καλοκαίρι της Ελλάδας! Του ποδοσφαίρου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν το καλοκαίρι της Ελλάδας, ήταν εκείνη η στιγμή, αυτό το γκολ του κολοσσού Δέλα που φωνάξαμε όλοι, που πανηγυρίσαμε όλοι. Και αυτό το να μπαινε ένα γκολ εδώ που ακούσαμε και στην αρχή της περιγραφής, πριν πάει να εκτελέσει το κόρνερ ο Βασίλης Φιάρτας. Νομίζω όλοι το σκέφτηκαν όταν πήγαινε να εκτελεστεί το κόρνερ. Ήταν μεγάλη βραδιά, αν μην τι άλλο, και θα τη θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Για να επιστρέψουμε όμως εδώ στα δικά μας τώρα, πριν από λίγη ώρα η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλος Ντέλετιτς. Παρουσιάστηκε και επίσημα, πήρε το νούμερο 11 από τη Λάρισα στην ΑΕΚ ο Σέρβος, ο Μίλος Ντέλετιτς. Μεταγραφική κίνηση λοιπόν η τελευταία μέχρι στιγμής, πιο πρόσφατη. Στα διεθνή χώρο υπάρχει από χτες βράδυ η ανακοίνωση της Ρώμα για τη μεταγραφή του Κώστα Μανολά στην Νάπολη. Ένα σύριαλ που κρατούσε αρκετές ημέρες και οριστικοποιήθηκε χτες βράδυ. 36 εκατομμύρια ευρώ τη ρήτρα του Κώστα Μανολά πληρώνει η Νάπολη στην Ρώμα. Βέβαια τα 21 εκατομμύρια ευρώ θα τα πάρει πίσω η ομάδα της Νάπολη, καθώς θα πληρωθούν ως αντάλλαγμα για τον Αμαντού Ντιαβαρά, τον μέσο της Νάπολη, που θα κάνει το αντίστοιχο δρομολόγιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρώμη. Πάντως με τα 36 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας, ο Κώστα Μανολάς γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ως τώρα. Ξεπερνά τον Κώστα Μήτρογλου, για τον οποίο η Μαρσέη είχε δαπανίσει το ποσό των 27,5 εκατομμύριων ευρώ για να τον πάρει από την Μπέφικα. Και ενώ διαβάζω το δημοσίευμα από κυπριακή σου σελίδα που αναφέρει ότι ο Βαλεριάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πάφο, είναι κοντά στην Πάφο, γράφουν οι Κύπροι, για τον πρώην αριστερό μπακ του Άρη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τους κυτρινόμαυρους, είναι και διεθνής. Κάνε 18 συμμετοχές πέρσι με τον Άρη και κληθήκε στην Εθνική Ελλάδος. Όπως φαίνεται, συνεχίζει την καριέρα του στην κυπριακή ομάδα της Πάφου. Και κάπως έτσι ξεκινάμε σιγά σιγά να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα του Άρη μετά από ένα αρκετά γεμάτο Σαββατοκύριακο. Υπήρχε το πρωί και η αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, φυσικά για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα τα λέμε με τον Χρήστον, ο οποίος τώρα προφανώς είναι κάπου καθοδόν ακόμη και δεν έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή. Να τον ακούσετε αργότερα φυσικά και όλες αυτές τις ημέρες που θα βρίσκεται εκεί. Έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα όμως για να μας πει ό,τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο με Σιώπη, με Καστεγιάνο, με Φετβαζίδιο που νωρίτερα είχαμε και την εξέλιξη της συμφωνίας. Θα μας τα πει όλα ο Νίκος. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Μια χαρά, τέλεια. Ωραία, λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, από του Φετβαζίδη. Ναι, πριν από καμιά ώρα έγινε γνωστό
μέσω της ΠΑΕ ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Άρα 28χρονος μεσοπιθετικός συνεχίζει στο κλειάν της Βικελίδης μέχρι και το καλοκαίρι του 2021. Πήγε η ομάδα σε μια λύση εκ των έσω, αφού του Μαντσίνη δεν προχώρησε, άλλες περιπτώσεις απορρίφθηκαν και έτσι ο Άρης κατέληξε στην περίπτωση του Φετφατζίδη, ποντάροντας νομίζω εγώ περισσότερο στις ικανότητες του ποδοσφαιριστή και όχι τόσο στην εικόνα που είχε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, γιατί αν πατούσε πρώτα εκεί νομίζω ότι δεν θα έμενε κιόλας ο Φετφατζίδης στον Άρη, αλλά επειδή είναι ένας παίχτης με μια δεδομένη ποιότητα σε μια καλή ηλικία, ο Άρης περιμένει και θα προσπαθήσει να πάρει πολλά περισσότερα από τον ποδοσφαιριστή τη νέα σεζόν. Φαντάζομαι ότι εφόσον υπογράψει το συμβόλαιό του, αν όχι σήμερα μέχρι αύριο, θα μεταβεί άμεσα και στην Ολλανδία για να τεθεί στην διάθεση του Σάβα Μπαντελίδη. Mm-hmm, μάλιστα. Οπότε κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν θα ψάξει κι άλλον παίκτη ο Άρης συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί μπροστά, δηλαδή στο 10 και στα πλάγια, που μπορεί να προσφέρει ο Φετφατζίδης και στις τρεις θέσεις, νομίζω μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Μπαντελίδης, έτσι. Κοίτα, στο 10 Φετφατζίδης δεν θα έλεγα ότι μπορεί να προσφέρει και ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ως εξτρέμ σίγουρα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, γιατί έχει αυτή την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, αυτή την κοφτή τρίμπλα που μπορεί να αδειάσει έναν αντιπαλό του και να δώσει μια ατομική ενέργεια στον Άρη. Δεν αποκλείω η ομάδα να κινηθεί για ακόμα έναν εξτρέμ, περισσότερο συμπληρωματική επιλογή πλέον. Mm-hmm. Πηγαίνουμε σε αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που έκλεισε ο Φετφατζίδης. Αλλά είναι μια κίνηση για την οποία, στην οποία δεν δίνεται προτεραιότητα. Από τη στιγμή που ο Άρης πλέον ρίχνει όλο το βάρος στον αντικαταστάτη του Σιώπη, μετά τη συμφωνία με τον Φετφατζίδη, υπάρχει από χθες το μεσημέρι, το διάβασε ο κόσμος όλα about Άρη, στο όνομα του Χάβη Καστεγιάννου, του 31χρονου μέσω της Λασπάλας, με τον οποίο η ομάδα βρίσκεται σε επαφές για να τον κλείσει και να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Συγκεντρώνει αρκετά καλό πακέτο στα μάτια των ανθρώπων του Άρη. Και αυτή τη στιγμή φαντάζει ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Σιώπη, καθώς μιλάνε και για ένα παίχτη που τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων του Άρη όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Τώρα, αν προκύψει σήμερα, αύριο κάποια άλλη περίπτωση, τότε τα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιηθούν. Ναι, αλλά προς το παρόν σε προσκύνει ο Καστεγιάννου. Έτσι. Και τα λέγαμε και χθες βράδυ, Νίκο, είναι και ένας παίχτης λίγο διαφορετικός όσον αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του από τον Σιώπη. Οπότε μπορεί να αλλάξει έτσι, και κατά κάποιο τρόπο και τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη στη μεσαία γραμμή. Να προσθέσει άλλα στοιχεία δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι. Θέλει να βάλει και ένα παίχτη με ύψος στην εντεκάδα ο Άρης. Και αυτό, αν το πας ρε παιδί μου πιο ποδοσφαιρικά, έχει μια βαθύτερη ανάλυση στο ότι δεν θες ένα παίχτη μόνο ψηλό να σου δίνει το πλεονέκτημα στον αέρα στην ροή του αγώνα. Θες ένα ακόμα ψηλό κορμί και για τις θετικές φάσεις. Ναι. Εντάξει, όπου συνήθως ας πούμε χρειάζονται το μίνιμουμ 5 ποδοσφαιριστές. Αν έρθει ο Καστεγιάνο, ο Άρης θα έχει 4 τέτοιους παίχτες για θετικές φάσεις. Τον Ιντέ για τον Καστεγιάνο και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες θέσεις στερήνει η αλήθεια λίγο στο ύψος. Άρα είναι ένα ακόμα σύν για τον Ισπανό το ότι είναι στο 1,80, έχει ικανότητα στον αέρα, είναι πολύ καλός ανασταλτικά, τα έχει αυτά τα στοιχεία. Έμπειρος παίκτης. Και γι' αυτό και είναι στις, επαναλαμβάνω, στην κορυφή της λίστας του Άρη αυτή τη στιγμή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, παράλληλα με του Καστεγιάννου, ο Άρης τρέχει το θέμα του αριστερού μπακ που θέλει να αποκτήσει. Εξετάζονται ποδοσφαιριστές όλο αυτό το διάστημα και ψάχνει ο Άρης μια επιλογή που θα του κάνει κλικ για να έρθει και να πλαισιώσει τον κόρκο του αριστερό άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Ο Βαλεριάνος, πάντως, όπως διάβασα και νωρίτερα, Νίκο, στον αέρα, πηγαίνει προς την Πάφα από ό,τι διαβάζουμε από την Κύπρο. Α, πάει στην Κύπρο, Δεν διαβάζουμε, εντάξει, ούτως ή άλλως. Αποτελούσε πάρα πολύ. Καλό πρωτάθλημα. Ναι. Καλή επιτυχία. Ναι, εντάξει, τίποτα περισσότερο. Ο Χρήσανθος θα είναι εκεί στην Ολλανδία. Ακόμη νομίζω, εντάξει, σήμερα δεν ξέρω αν θα υπάρχει προπόνηση. Λογικά δεν θα προλάβουν. Να σου πούνε αλήθεια, δεν ξέρω και εγώ κατά πόσο θα προλάβουν, γιατί είναι λίγο μακρύ το ταξίδι. Ναι. Η αποστολή αναχώρησε 9.30 ώρα με πρώτο προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί θα αναχωρήσει, έτσι. Δεν έχει αναχωρήσει ήδη για τον Ντίσελντορφ. Και από τη γερμανική πόλη θα μεταβεί οδικός προς το Άρνεμ, μια περιοχή 20 λεπτά έξω από το κέντρο του Άρνεμ, γιατί είναι και στα σύνορα με τη Γερμανία. Πιστεύω ότι
Νωρίς το βράδυ θα είναι εκεί πέρα. Mm. Άρα δύσκολα να γίνει και προπόνηση. Δεν έχουμε επικοινωνήσει και εμείς ακόμα με τον Χρήστο, δεν έχουμε καταφέρει να τον, να τον βρούμε. Ναι, δεν τον εντοπίσαμε. Κανείς δεν μπόρεσε να τον βρει, αγνοείται. Ναι, πιθανότατα θα οδηγάει αυτό στο αεροπλάνο, μάλλον για αυτό. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι απογεματάκι νωρίς το βράδυ θα τον έχουμε. Ναι, ναι, μπορεί και στο λαμπάουτ άρισμα. Κάποια πρωταρχική για την άφηξη της ομάδας. Το λαμπάουτ άρισμα με τον Λίμπερο θα είναι εκεί πέρα τις επόμενες 12 μέρες με τον Χρύσανθο και με την κάλυψη των φιλικών αγώνων της ομάδας και με καθημερινό ρεπορτάζ, με βίντεο, φωτογραφίες. Από πάντα. Αυτό το διάστημα που θα βρεθεί ο Άρης στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τα πάντα. Τετάρτη έχουμε το πρώτο φιλικό, έτσι, με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Ναι, με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Περισσότερο για ξεμούδιασμα είναι ναι, ναι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν μπορέσουμε και βρούμε κάποιο link για να έχουμε και μια εικόνα έτσι πρώτη για την ομάδα, νομίζω θα είναι και ό,τι καλύτερο. Βέβαια, ναι. Να παίρνουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Να θυμίσω, μιας που πιάσαμε αυτή την κουβέντα με την προετοιμασία και τους παίχτες με τους οποίους έχει ταξιδέψει ο Άρης. Στην Ολλανδία και αναχώρησαν σήμερα το πρωί. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για τους φίλους του Άρη στο Λαμπάουτ Άρης. Κανονικά θα μπορούσε να υπάρχει και από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, Γιώργο, αλλά τέλος πάντων. Μπάσα Κλεμέντε Κουέστα Ντιγκινί Ντουάρτε Ιντέγε Κόρχουτ, Λάρσον Μαρτίνες Ματίγια Ρόουζ Σόουζα, Τον Σοβέλε Διουνές, Δελιζήσης Κωνσταντινίδης Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσι Τζανακάκης, Τσαγκαλίδης και Τσιλιγκύρης. Ο τελευταίος είναι ένας θερματοφύλακας νεαρός, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο. Δοκιμαζόταν για περίπου μια εβδομάδα από τον Σάβα Παντελίδη και θα τον δει και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κόπηκε ο Ντίνος Αρβανίτης. Χωρίς να υπάρχει ακόμα κάποια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά το αν θα εσωματωθεί ξανά με την ομάδα όταν επιστρέψει ή όχι, θα το δούμε αυτό. Αλλά δεν ακολούθησε πάντως την ομάδα στην Ολλανδία. Διόρθωση είναι κακά κάνω λάθος. Τον τερματοφύλακα που αποκτήθηκε, τον Εμάν, τον αναφέραμε. Αυτός θα εσωματωθεί με την ομάδα πάνω στην Ολλανδία. Α, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει αποστολή. Σήμερα, αύριο, το πολύ με την Τετάρτη θα είναι γι' αυτός εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Αυτά για την ώρα. Περισσότερα κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και από το Χρήστα. Εννοείται, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παδόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, για τη συμφωνία με τον Γιάννη Φετφαζίδη που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους και θα ενισχύσει τη μεσοπαιδική γραμμή της ομάδας. Μια λύση εκ των έσω, όπως μας είπε ο Νίκος Παδόπουλος, προτίμησαν να πάνε οι άνθρωποι του Άρη. Εντάξει, δεν εντυπωσίασε είναι και το περασμένο εξάμηνο ο Φετφαζίδης. Στις 10 συμμετοχές πρόλαβε να κάνει με τη φανέλα του Άρη. Ωστόσο, πιστεύουν στις ικανότητες του ότι μπορεί να δώσει πράγματα εφόσον δουλέψει τώρα και στην προετοιμασία και θα γνωρίζει και καλύτερα τα πράγματα μέσα στην ομάδα. Θα μπορεί να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο και να δώσει λύσεις εκεί που χρειάζεται ο Άρης σε μια θέση που ούτως ή άλλως έψαχνε παίκτη. Αγωνιστική δράση, να μην το πούμε έτσι ακριβώς, στις προπονήσεις της Πόρτο. Σήμερα είχαν την πρώτη συγκέντρωση. Τη Πόρτο, εν τω μεταξύ, έχει αναρτήσει και φωτογραφία του στα social media και δίπλα του είναι και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος και αυτός ενσωματώνεται με την Πόρτο στην ομάδα στην οποία ανήκει ούτως ή άλλως για να ξεκινήσει την προετοιμασία. Στην πρώτη συγκέντρωση που είχαν για την προετοιμασία την καλοκαιρινή έναντι στη νέα σεζόν, οι ποδοσφαιριστές της Πόρτο ήταν παρόν ο Ίκερ Κασίγιας. Θυμίζω την περιπέτεια της υγείας που είχε περάσει με το σοβαρό πρόβλημα και υπήρχαν διάφορα σενάρια τότε που έκαναν λόγο για απόσυρση του Ισπανού τερματοφύλακα από το ποδόσφαιρο, θα σταματήσει δηλαδή λόγω αυτού του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Ο ίδιος φρόντιζε πάντα να τα διαψεύδει και να τονίζει ότι θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και σήμερα έγραψε επιστροφή στη δουλειά με τη φωτογραφία αυτή της παρουσίας του στην πρώτη συγκέντρωση της Πόρτο εν ώψη της νέας σεζόν και επαναλαμβάνω δίπλα του και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις διοργανώσεις, με την αγωνιστική δράση που είχαμε το Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε συνέχεια και με την Ελένη Μπούντου από την Ολλανδία. Ολλανδία τώρα, Γερμανία εκεί ο δικός. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει τα παιδιά με την αποστολή. Και ο ΠΑΟΚ, ο Ντίσσελντορφ προσγειώθηκε και από εκεί ο δικός θα πάει στην περιοχή στην οποία μου διαφέρει τώρα το όνομα που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα τα πούμε και με την Ελένη συνέχεια και για το θέμα της αποχώρησης φυσικά του Λουτσέσκου. Για το οποίο αξίζει να σταθούμε και στα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των παικτών. Σήμερα υπήρχε και ένα του Κάνιας που έγραφε για το πόσο ευχαριστημένος ήταν από τη συνεργασία του. Ευχαρίστησε ουσιαστικά και τον coach Λουτσέσκο και τους συνεργάτες του. Τον ήτο ότι έγραψαν μαζί ιστορία σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ. Και γενικότερα όλα αυτά μηνύματα των παικτών έδειξαν τη σχέση του, το δέσμο που είχαν με τον Ράσβαν Λουτσέσκο και το πώς τους ενέπνευσε ο Ρουμάνος τεχνικός για αυτές τις επιτυχίες που είχαν όλοι μαζί στον δικέφαλο. Εντάξει, η συζήτηση είναι μεγάλη. Όλη η συζήτηση που έχει γίνει την Παρασκευή το βράδυ
κυρίως για το timing της φυγής του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ, και νομίζω εκεί είναι που στέκονται οι περισσότεροι, για το πως δύο μέρες πριν την προετοιμασία άφησε την ομάδα ουσιαστικά, για ένα, εντάξει, όχι μόνο για τους οικονομικούς λόγους προφανώς, τα είπαμε και το Σαββατοκύριακο στις εκπομπές. Βέβαια ο ΠΑΟΚ ήδη έχει αλλάξει σελίδα, ήδη αποτελεί παρελθόν για τα καλά Λουτσέσκου και νομίζω ήδη έπαψαν και οι περισσότεροι να ασχολούνται από χθες το μεσημέρι, μετά τη συμφωνία με τον Αμπέλ Φερέιρα, με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια τεράστια επένδυση στη θέση προπονητή, ίσως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα για προπονητή. Μιλάμε για μεταγραφή, για αγορά προπονητή, και ενώ τα τελευταία δημοσιεύματα, τα σενάρια από την Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι τελικά το ποσό που δαπανά ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, να σπάσει το συμβόλαιό του με την Μπράγκα, είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Γράφουν συγκεκριμένα ότι υπήρχε συμφωνία για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ζήτησαν 500.000 οι άνθρωποι της Μπράγκα για να τον αποδεσμεύσουν και της φάνηκε το ποσό 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τριετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, οπότε βάλτε άλλα 6. Φτάνει περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ η επένδυση που κάνει ο ΠΑΟΚ για τον 40χρονο Πορτογάλο τεχνικό. Μιλάμε για έναν προπονητή με μεγάλη προοπτική στην Πορτογαλία. Τον περιμένουν ως έναν από τους κορυφαίους της γενιάς του και περιμένουν μεγάλα πράγματα από αυτόν στο μέλλον. Ο ΠΑΟΚ έκανε τρομερή κίνηση, εντάξει, να πάει να τον πάρει από την Μπράγκα, από την τέταρτη ομάδα του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου στο περσινό πρωτάθλημα, και μάλιστα τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα να υλοποιήσει μια τέτοια κίνηση, δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και κινείται πλέον πολύ διαφορετικά στην αγορά. Στο Απελντορ είναι το μέρος που μου διέφυγε, ευθύνο που θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπήρχε ένα σενάριο νωρίτερα στην Κροατία για πρόταση του ΠΑΟΚ στα 3 εκατομμύρια ευρώ μάλιστα για τον Ιβάνουσεκ. Πρόκειται για το 20χρονο επιτελικό μέσο της Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Οι Κροάτες γράφουν ότι παίκτησαν κοντά στο να συμφωνήσει με την Δυναμό Ζάγκρεπ και ο ΠΑΟΚ μπήκε σφήνα στην υπόθεση και θέλει να τον αποκτήσει δίνοντας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά αναφέρουν οι Κροάτες, επαναλαμβάνω. Δημοσίευμα σε ιστοσελίδα της Κροατίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει ένα τέτοιο θέμα. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ συνεχώς ψάχνει νεαρούς παίκτες για να τους αποκτήσει, να επενδύσει πάνω, να τους δώσει υπεραξία, δεν αποκλείεται να προχωρήσει και η συγκεκριμένη υπόθεση. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ του άλλου για τον Δικέφαλο και η Ελένη Μπούντε, όπως είπαμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ο Λίμπερο Παντού. Πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσουμε λίγο τι έχει γίνει στις διοργανώσεις και από το Σάββατο και τι έχουμε να περιμένουμε και σήμερα σε Κόπα Αμέρικα και Κόπα Αφρικα που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν, να πούμε ότι χθες το βράδυ η Ισπανία πήρε το Euro Under 21, στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 21 ετών, κερδίζοντας με 2-1 τη Γερμανία στον τελικό. Και έφτασε τις 5 κατακτήσεις, πιάνοντας την Ιταλία συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε Κόπα Αφρικα και Κόπα Αμέρικα, το Σάββατο, από τα ξημερώματα του Σαββάτου ως το βράδυ του Σαββάτου, σε λιγότερο από 24 ώρες, είδαμε 5 παιχνίδια χωρίς ούτε ένα γκολ. Ήταν αυτό το επικό με τις 5 λευκές ισοπαλίες, 5-0-0. Στις αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Κόπα Αμέρικα, Χιλή-Κολομβία στα πέναλτι πέρασε η Χιλή με 5-4. Ουρουγουάη-Περού επίσης μετά το 0-0 στα πέναλτι πέρασε το Περού με 5-4, με τον Σουάρες να είναι ο μοιραίος χάνοντας το πρώτο πέναλτι της Ουρουγουάης. Βέβαια είχαν ακυρωθεί 2 γκολ για την Ουρουγουάη με χρήση VAR. Σουάρες και Καβάνη ήταν ελάχιστα εκτεθειμένοι και το VAR ακύρωσε τα γκολ. Τέλος πάντων, συνολικός απολογισμός στην προημιτελική φάση του Κόπα Αμέρικα, 2 γκολ σε 4 παιχνίδια, 3-0-0 και προκρίσεις που κρίθηκαν τα πέναλτι και μόνο η νίκη της Αργεντινής με 2-0. Βραζιλία-Αργεντινή, τα ξημερώματα της Τετάρτης, η απόλυτη ποδοσφαιρική μάχη, και τα ξημερώματα της Πέμπτης, Χιλή-Περού, ο άλλος ημιτελικός της διοργάνωσης. Στο Κόπα Αφρικα χθες πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ ο Σαλάχ, οδηγώντας σε άλλη μια νίκη την Αίγυπτο, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, πρέπει να το δείτε. Και σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, έχει ξεκινήσει η τελευταία αγωνιστική των ομίλων από προχθές, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν οι ομάδες που θα είναι στη φάση των 16. Έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη, παρέμβαση. Ωραία, διακόπτουμε οπότε για τα του Κόπα Αφρικα, θα συνεχίσουμε συνέχεια. Πάμε σε Νίκο Μοσχοβίτη, προφανώς υπάρχει εξέλιξη στην ΚΑΕΠΑΟ. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 ξανά, γιατί τα είπαμε και πριν μέσα το ΠΑΟ 24. Υπάρχει εξέλιξη και αυτή έχει να κάνει με την παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς από την Προεδρία της ΚΑΕ. Μια παρέτηση που γνωστοποιήθηκε με επιστολή στον ΑΣΥΓΜΑ, σήμερα μια επιστολή παρέτηση, στην οποία έκανε δεκτή η πλευρά του ΑΣΥΓΜΑ
Και με ανακοίνωσή της αναφέρει, ο ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι Δευτέρα 1 Ιουλίου παρέλαβε επιστολή από το πρόεδρο της ΠΑΟΚ, κ. Μπάνε Μπρέλοβιτς, ο οποίος μέσω αυτής δήλωνε την παρέτηση. Το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ κάνουν αποδεκτή την παρέτηση και έχοντας τον κ. Μπρέλοβιτς κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Αναμενόμενο, λες. Είναι κάτι που το περιμέναμε, απλά γνωστοποιείται τώρα. Σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που προηγήθηκαν και το Σάββατο με την απόσυρση ενδιαφέροντος τον κύριο Καραμάνο, δεν ξέρω πώς σχετίζονται όλα αυτά. Νομίζω ότι το ένα με το άλλο έχει σχέση. Σχετίζονται, γιατί το θέμα του κυρίου Καραμάνου εδώ και καιρό το έτρεχε ο ίδιος ο Μπάνε Μπρέλοβιτς, είχε το μεγαλύτερο βάρος τέλος πάντων. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε αυτό το συγκεκριμένο θέμα με την ανακοίνωση της απόσυρσης του ενδιαφέροντος του κ. Καραμάνου, έρχεται σήμερα η επιστολή παρέτησης του Μπανεπέζου, που φυσικά γίνεται δεκτή από την πλευρά του ΑΣ. Το θέμα πλέον και η ουσία είναι η επόμενη μέρα, παιδιά. Η επόμενη μέρα που δεν θα έχει Μπανεπέζου, κάτι που το ξέραμε και σήμερα το μάθαμε και τυπικά. Και πλέον πρέπει ο ΑΣ, αυτός ο οποίος θα τρέξει τέλος πάντων όλες τις διαδικασίες για το αύριο της ΚΑΕ. Το πώς είναι πραγματικά ένα ερώτημα, είναι κάτι που μου κάνει, ή μάλλον έχω ένα ερωτηματικό, αλλά με την παρουσία του κυρίου Σαββίδη εδώ και την ελπίδα, λόγω της παρουσίας του εδώ, να γίνει μια κουβέντα μαζί του και να ξεκαθαρίσει το πώς και το αν θα στηρίξει την επόμενη μέρα, να δούμε από ποιους θα αποτελείται. Είναι μια κατάσταση που από τη στιγμή που υπήρξε η απόσυρση του κ. Καραμάνου, ουσιαστικά μοιάζει να είναι και μονόδρομος για την ΚΑΕ. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Και πώς τώρα αυτό που λες, χωρίς το πιντάξει, ούτως ή άλλως περιμέναμε να παραιτηθεί κάποιο σημείο πρέλευση να αποτελέσει παρελθόν. Τώρα έρχεται αυτή τη φάση παρέτηση και να δούμε όντως ποιος θα είναι ο τρόπος και πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Ωραία. Αυτά. Οπότε, Νίκο, ναι, οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την παρέτηση του Μπάνε Μπρέλοβιτς από την Προεδρία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με επιστολή που έστειλε στον ΑΣ ΠΑΟΚ και έγινε δεκτή από τον Εραστέχνη του Δικεφάλου. Μπάνε Μπρέλοβιτς αποτελεί παρελθόν. Το περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο, όπως μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, να αποτελέσει παρελθόν και αποτελεί οριστικά από σήμερα ο Μπάνε Μπρέλοβιτς από την Προεδρία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την επιστολή παρέτησής του. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε από την ώρα με αυτή την νεότερη τελευταία εξέλιξη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την παρέτηση του Μπάνε Μπρέλοβιτς. Να πάμε στο break και να επιστρέψουμε στο Λίμπερο Παντού για να δούμε τι γίνεται και στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και στα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού στον Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε ως και τις 3 πριν ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Σε λίγο θα πάμε και Ολλανδία να δούμε τι γίνεται και εκεί στην Ελένη Μπούντου, να μας δώσει όλα τα τελευταία. Ναι, από την αύξηση του ΠΑΟΚ και μετά. Σήμερα θα γίνει και η πρώτη προπόνηση εκεί του Ελλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει νωρίτερα από ότι ο Άρης, οπότε λογικά θα προλάβει να προπονηθεί κιόλα. Θυμίζω ότι πριν πάμε στο break προέκυψε η είδηση της τελευταίας στιγμής, η παρέτηση του Μπάνε Μπρέλοβιτς από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από την Προεδρία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γενικότερα αποτελεί παρελθόν από το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου ο Μπάνε Μπρέλοβιτς. Μια είδηση που, όπως μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη. Έρχεται σε αυτό το διάστημα τώρα μετά τις εξελίξεις του Σαββάτου και την απόσυρση ενδιαφέροντος του κ. Καραμάνου για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Μπάνε Μπρέλοβιτς σήμερα με επιστολή στον ΑΣ ΠΑΟΚ, στον Εραστέχνη του Δικεφάλου, δήλωσε την παρέτησή του, έγινε δεκτή και αποτελεί παρελθόν από την Προεδρία της Ασπρομόρης ΚΑΕ. Λοιπόν, λέγαμε και για το Κόπα Αφρικά πριν διακόψουμε λόγω της έκτακτης είδησης με την παρέτηση του Μπρέλοβιτς. Σήμερα 4 παιχνίδια στο μενού για την τελευταία αγωνιστική σε 3ο και 4ο όμιλο από τους 6 του τουρνουά. Θυμίζω, παίρνουν οι 2 πρώτοι και οι 4 καλύτεροι τρίτοι από τους 6 ομιλούς. Σήμερα τα παιχνίδια είναι ανάμεσα σε Ναμίμπια και Ακτή Ελεφαντοστού στους 7 και Νότιος Αφρική Μαρόκο επίσης στις 7. Στις 10 το βράδυ Κένια Σενεγάλη και Τανζανία Αλγερία. Αρχίζουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν οι ομάδες που θα είναι στην πρώτη νοκάουτ φάση, στους 16. Αίγυπτος, Ουγκάντα έχουν ήδη προκριθεί από τον πρώτο όμιλο. Τρίτο το Κονγκό με 3 βαθμούς περιμένει να δει αν θα είναι στους 4 καλύτερους τρίτους. Μαδαγασκάρη και Νιγηρία έχουν προκριθεί από το δεύτερο όμιλο. Η Μαδαγασκάρη στην πρώτη της παρουσία σε Κόπα Αφρικά.
Πρώτη φορά στην ιστορία τη συμμετέχει στο τουρνουά και παίρνει και την πρώτη θέση του ομίλου. Εντάξει, νομίζω ιστορική επιτυχία, τρομερό επίτευγμα από την ποδοσφαιρομάνα Μαδαγασκάρη. Αν δείτε τα ονόματα των παικτών, δεν βγαίνει άκρη, μην το προσπαθήσετε. Η Γουινέα, τρίτη με 4 βαθμούς, έχει ελπίδες να είναι στους 4 καλύτερους τρίτους. Σήμερα, όπως είπαμε, ο τρίτος και ο τέταρτος όμιλος θα ολοκληρωθούν με την τελευταία αγωνιστική και θα δούμε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν και από εκεί στην φάση των 16 της διοργάνωσης. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη Μπούντου από την Ολλανδία, Γερμανία. Πού βρίσκεσαι τώρα, Ελένη? Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Είμαστε ακόμη στην Γερμανία, καθοδόν για Ολλανδία και Απελτόρν, έτσι, εκεί που πάω και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφήχθη η αποστολή και εμείς βεβαίως στο Ντίσσελντορφ. Αυτός ήταν αρχικά ο προγραμματισμός και από εκεί ο δικός βεβαίως για την Ολλανδία και το Απελτόρν. Πώς είναι έτσι το κλίμα αρχικά, λένε τώρα εντάξει τρεις ερωτήσεις τετριμένες έτσι, αλλά... Ναι. Κοίταξε, είναι λογικό και επόμενο. Το πρωί σ' άκουσα να λες πάντως ότι έβλεπες χαμογελαστά πρόσωπα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά δύο μέρες πριν την προετοιμασία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα. Οπότε έχουν και ουσία τώρα αυτές οι ερωτήσεις. Αυτό ακριβώς, οπότε ακόμη και αυτή η κλισέ ερώτηση το πώς είναι το κλίμα... Ενδεχομένως επί Λουτσέσκου να σου έλεγα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι μια συνέχεια της περσινής σεζόν, η ομάδα κανονικά πάει για την προετοιμασία. Τώρα προφανώς και όλα είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για τη Γερμανία και από εκεί για την Ολλανδία χωρίς προπονητή, αλλά στην ουσία θα συναντήσει σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόβλημα, γιατί όσο δεν έχουν υπογραφές, κρατάμε ένα έτσι μικρό ποσοστό για να είμαστε κι εμείς καλυμμένοι. Άρα ναι, ο ΠΑΟΚ θα βρει σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου τον προπονητή του στην Ολλανδία. Και αυτό κιόλας συνδέεται και με την παρουσία του Μάκη Γκαγκάτση, έτσι του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ηγείται της αποστολής του ΠΑΟΚ, ταξίδεψε μαζί με την αποστολή για να βρίσκεται στην Ολλανδία και για να δώσει ένα πιο επίσημο, ένα πιο θετικό τόνο στην συνεργασία με τον Άμπελ Φερέιρα, που σφραγίζεται επί Ολλανδικού εδάφους. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Μάκη Γκαγκάτση, θα τον υποδεχθεί βεβαίως στην Ολλανδία το βράδυ. Θα τον παρουσιάσει στους παίκτες του ΠΑΟΚ και από αύριο νομίζω ότι όλοι μαζί σηκώνουν μανίκια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τους χαριστεί η σημερινή απογευματινή προπόνηση. Σαφώς θα είναι έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και από αύριο μπαίνουν σιγά σιγά στα βαθιά υπό την ηγεσία, υπό το βλέμμα του Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος όπως είπα και προηγουμένως αναμένεται στην Ολλανδία σήμερα το βράδυ και τον αναμένουμε και εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κουβαλάει ένα έτσι πολύ καλό βιογραφικό, κουβαλάει καλές συστάσεις, Σάντος, Βιερίνια, γενικώς άνθρωποι που τον ξέρουν καλά και συμπατριώτες του έχουν να λένε και είχαν να λένε, θέλετε, τα καλύτερα και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που απευθύνθηκαν, που ρώτησαν και ήθελαν να μάθουν έτσι μερικά πράγματα παραπάνω για τον 40χρονο τεχνικό της Βράγκα. Ξέρουμε ποιος θα κάνει τη σημερινή προπόνηση, Ελένη? Ναι, είναι εδώ άτομα του τεχνικού επιτελείου, είναι και ο Γιώργος Γεωργιάδης, δεν θα την κάνει αυτό στην προπόνηση, είναι και παιδιά, άνθρωποι που ανέβηκαν από τις ακαδημίες για να βοηθήσουν, θα είναι περισσότερο σαν είδους χαλάρωμα το σημερινό, έτσι δεν θα μπουν σε ρυθμούς προπόνησης, σαν χαλάρωμα, ένα ξεκούδιασμα, έτσι ακριβώς είναι και από ταξίδι η ομάδα. Ακόμη και τώρα είναι ο δικός, κατευθύνεται στο Άπλτον, οπότε χρειάζεται λίγη ξεκούραση. Σιγά σιγά από αύριο θα μπούμε στο κλίμα. Εκείνο το οποίο θα να σταθούμε περισσότερο είναι στον Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος έρχεται για να βάλει την υπογραφή του σε ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ασπρόμαυρους. Θέλω να πω εδώ ότι η Μπράγκα αποδείχθηκε πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής μέχρι τέλους. Εκείνο το οποίο μεταφέραμε ήταν ότι η συνεργασία, η συμφωνία, αν θέλετε, των δύο πλευρών έκλεισε στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω ότι οι Πορτογάλοι την τελευταία στιγμή θέλησαν να τσιμπήσουν εντός εισαγωγικών κάτι παραπάνω, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό στα 2,5. Βέβαια σήμερα από την Πορτογαλία τα μέσα κάνουν λόγο για 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ναι, λοιπόν έρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι υπερβολικό, δεν φτάνει τέτοιο ποσό, αλλά σίγουρα ξέφυγε, αν θέλεις ανέβηκε από τα 2 εκατομμύρια στα 2,5 για να μην δημιουργηθούν άλλες χρονοτριβές και γενικότερα να μην υπάρξουν εμπλοκές και επιπλοκές στο συγκεκριμένο θέμα και να κλείσει το deal. Οπότε όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ο ΠΑΟΚ έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά τουλάχιστον έτσι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κλείσει το συγκεκριμένο deal. Ναι, μιλάμε για επένδυση γύρω στα 10 εκατομμύρια, αν τα λάβουμε όλα υπόψη, Ελένη. Έτσι, αν βάλουμε τα 2,5, τα 2 το χρόνο επί 3 χρόνια από το συμβόλαιο,
φτάνουμε τα 8.30. Ναι, σίγουρα. Θα υπάρχουν και μπόνους σίγουρα. Μιλάμε για ένα χρυσό deal, έτσι, για ένα χρυσό deal. Ένα deal το οποίο βεβαίως βρίσκει την Πράγα αυτή τη στιγμή με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της και βεβαίως βρίσκει τον Άμπελ Φερέιρα, τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, με ένα αξιοσύμβαστο ποσό και βεβαίως με ένα budget το οποίο θα κινηθεί αναλόγως. Είναι αυτό έδειξε η διάθεση της οικογένειας Σαββίδη για το πώς ήθελε να κινηθεί με το αλλά και αυτή η κίνηση, αλλά και το γεγονός ότι τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ κλείσει. Κάπου σε χάνουμε λίγο, Ελένη, τώρα με το σήμα. Ναι, τώρα λίγο. Δείχνει πολλά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κινήθηκε και η λογική τη αγορά του πονητή, έτσι. Θέλοντας να βγάλει από τα ταμεία του χρήματα και δεν κινήθηκε στην ελεύθερη αγορά. Έτσι, και πήρε και νεαρό προπονητή που έχει προοπτική για το μέλλον, φιλοδοξίες και αυτό σημαίνει πολλά. Και με πολύ καλές συστάσεις. Θα πρέπει να πω εδώ ότι υπήρχε και Plan B, έτσι, το οποίο δεν χρειάζεται να μπούμε σε ονοματολογία. Τι και πώς, αλλά είναι ένα από τα ονόματα τα οποία δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Είναι καλό βιογραφικό με πολύ καλή πορεία. Ναι, Ευρώπη, αλλά από τη στιγμή που εκλεκτός ήταν ο Άμπελ Φερέιρα, δεν επεκταθούμε στην ονοματολογία. Ναι, δεν χρειάζεται. Και αυτό δείχνει κιόλας καλά αντανακλαστικά και πολύ καλή λειτουργία σε μια περίοδο κρίσης. Έτσι, άμεση αντίδραση έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Λένη, έτσι από τις πρώτες ώρες και στο αεροπλάνο μαζί και όλα αυτά, ποιοι φαίνεται να είναι οι ίδιες παρέες με πέρσι, οι καινούργοι πώς έχουν ενσωματωθεί? Όχι. Σίγουρα βλέπουμε πολλά νέα πρόσωπα, αλλά για τους Έλληνες τύπου Μελιόπουλου, τύπου Μιχάη, που ο άνθρωπος έτσι ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι σίγουρα πιο εύκολο για να κολλήσουν με τους αντίστοιχα. Με την αντίστοιχη ηλικία στον ΠΑΟΚ. Εκείνο το οποίο είναι πιο δύσκολο είναι για παίκτες όπως ο Αουγκούστο, ο οποίος δεν μιλάει καλά αγγλικά και φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες και από το αεροδρόμιο αλλά και στο Δίσσελντορφ είναι συνέχεια μαζί με τον Μάτος, ο Βραζιλιάνος ως πιο έμπειρος, έτσι, ως πιο παλιός της ομάδας, σε έχει πάρει από τον Ζαμπά βέβαια, γιατί έχουν και την ίδια μάνατζερ, οπότε έχει αναλάβει και εκείνος να βοηθήσει τον Ντόγκλας Αουγκούστο και εδώ θα πρέπει να το διορθώσουν, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν είναι Ντάγκλας τελικά, το λέμε πολύ λάθος. Η αλήθεια είναι, το έχουμε... Το αγγλικοποιήσαμε λίγο. Το έχουμε φέρει εντελώς στα μέτρα μας και όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε και από έτσι πολύ καλή πηγή και ο ίδιος ενέβρε, είναι Ντόγκλας. Ντόγκλας, ακούστε λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα στον Μάτος, του εξηγεί διάφορα ο Μάτος, τον έχει παντού και στην αίθουσα αναμονής, αλλά και αργότερα στις βαλίτσες τους έχει από κοντά ο Βραζιλιάνος. Μάλιστα. Είναι μια αρκετά μεγάλη Λάτιν παρέα, έτσι, από κοντά και ο Ροδρίγκο Σουάρης και κάνουν λίγο τη ζωή τους πιο εύκολη εδώ στις πρώτες μέρες, στις πρώτες ώρες. Τώρα θα δεθούν και παραπάνω από μέρα σε μέρα και στην καθημερινότητα όλοι μαζί σίγουρα θα ενσωματωθούν και καινούργοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από την ομάδα και από τα νέα πρόσωπα, βέβαια ένα χαλαρό, ένα ξεμούδιασμα και από αύριο νομίζω ότι θα δούμε πολλά περισσότερα και από τον Άμπελ Φερέιρα αλλά και από τις πρώτες του ημέρες της με τους νέους φέτες, με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ωραία, Ελένη. Οπότε θα μπορούμε να πούμε από αύριο και περισσότερα και για τα πρώτα συμπεράσματα για τον Πορτογάλο. Καλή συνέχεια. Με το καλό να φτάσετε φυσικά και στο ξενοδοχείο. Να συμπληρώσουμε ναι. Μόνο, Γιώργο, ότι εκείνο το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Άμπελ Φερέιρα έρχεται στην Ολλανδία μαζί με δύο βοηθούς και ένα γυμναστή, τους οποίους βεβαίως είχε και στην Μπράγκα, τους γνωρίζει πολύ καλά. Εδώ έχουν αρκετά χρόνια έτσι, συνδέονται με στενή φιλία αλλά και συνεργάζονται αρκετά καλά και στενά και τους οποίους φέρνουν μαζί του βεβαίως στην Ολλανδία και στον ΠΑΟΚ. Εκείνο το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες είναι ένα δημοσίευμα που βγήκε από την Πορτογαλία, από την Αμπόλα συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οποίο ο Άμπελ Φερέιρα δεν δικαιούται, υπάρχει ένας τέτοιος όρος στο συμβόλαιό του, να κοιτάξει ή αν θέλεις να δείξει ενδιαφέρον για παίκτη που αγωνίζεται στην Μπράγκα και να τον φέρει ενδεχομένως στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι, αυτό προφανώς είναι να κάνει και με την περιέργεια που αναφέραμε νωρίτερα για τον πρόεδρο της Μπράγκα που ήταν σκληρούς διαπραγματευτής. Ναι, έτσι ακριβώς και είναι λογικό και επόμενο γιατί υπάρχουν παίκτες ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, εμπιστεύεται σίγουρα με κλειστά μάτια, οπότε οι Πορτογάλοι θέλοντας να αποφύγουν τυχόν απώλειες περαιτέρω που θα αφορούν και το αγωνιστικό τμήμα
αποφάσισαν να βάλουν ένα τέτοιο όρο στο συμβόλαιο για να μην έχουν άλλες απώλειες, άλλες επιπλοκές. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο ισχύει, γιατί κάτι τέτοιο βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να αφορά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στον Άμπελ Φερέιρα και την Μπράγκα, αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και δείχνει έτσι πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα οι Πορτογάλοι την απώλεια του Φερέιρα και τη φοβία τους. Ακριβώς και τη φοβία τους για να μην βρεθούν πάλι μπροστά σε ένα πρόοπτο. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο ταξίδι και με το καλό να φτάσετε. Θα τα λέμε καθημερινά ούτως ή άλλως από εκεί από την Ολλανδία. Καλή συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπουντού με ό,τι υπάρχει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων ημερών, με όλα αυτά τα πάνω κάτω που έχουν έρθει με την αλλαγή προπονητή. Την αισιοδοξία που έχει επανέλθει μετά την Παρασκευή το βράδυ που υπήρχε παγωμάρα αρχικά με τη φυγή του Λουτσέσκου. Ο Άμπελ Φερέιρα είναι το πρόσωπο που είναι στο επίκεντρο, το πρόσωπο που είναι στο προσκήνιο. Και περιμένουμε φυσικά και την άφηξή του σήμερα το απόγευμα στην Ολλανδία να γνωρίσει αυτό την ομάδα. Σιγά σιγά να αρχίζουμε και εμείς να τον μαθαίνουμε μέσω των απεσταλμένων εκεί. Σταύρος Κόλγας και Ελένη Μπούντου θα είναι για λογαριασμό του Λίμπερο και θα τους ακούτε καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά τα φιλικά παιχνίδια και του ΠΑΟΚ. Αρχιζηνωμένης από την Τετάρτη 8 κόντρα στην Αλκμαρ. Αύριο θα είναι η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Φερέιρα. Σήμερα άνθρωποι από το τεχνικό team θα κάνουν την πρώτη προπόνηση μετά την αύξηση της ομάδας στο προπονητικό κέντρο που θα χτίσει τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Είπαμε θα υπάρχει το βράδυ και η πρώτη γνωριμία με τον νέο τεχνικό, τον Άμπελ Φερέιρα, και όλα περιστρέφονται ούτως ή άλλως γύρω από αυτόν. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να τον μάθουμε και οι παίκτες φυσικά πρώτοι από όλους πριν από εμάς, για να αρχίσουμε να βγάζουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα σιγά σιγά για τον 40χρονο coach. Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαργκαλατζίδη με τη μορφή δανεισμού. Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης, 19 ετών, από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, θα μετακομίσει στην Ξάνθη για να πάρει συμμετοχές στην Super League με τη φανέλα της ακριτικής ομάδας. Προχωρά σε αυτό το δανεισμό ο ΠΑΟΚ θέλοντας να αξιοποιήσει τα παιδιά από την πρωταθλήτρια ΚΑΠΑ 19 ομάδα του, να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε ομάδα της Super League. Πηγαίνει στην Ξάνθη, λοιπόν, νομίζω και ο Χαντιστραβός θα πάει στην Ξάνθη. Ένα ακόμη παιδί με πολύ ταλέντο, στο οποίο πιστεύουν αρκετά οι ασπρομαυροί και θέλουν να του δώσουν χρόνο συμμετοχής, που είναι η αλήθεια, πολύ πιο δύσκολα θα τον βρει στον δικέφαλο την επόμενη σεζόν, δεδομένου ότι έχει αλλάξει το επίπεδο, θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν θέλουν να κάψουν αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη ζήτηση, βέβαια, που μπορούμε να ανοίξουμε. Δεν είναι τη ώρα, δεν έχουμε το χρόνο για το πώς αξιοποιούνται τα παιδιά από τις ομάδες νέων στις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, στα δύο τελευταία λεπτά που μας έχουν απομείνει εδώ στο Λίβερο Παντού, πριν σφυρίξει η διαιτητής για το πέναλτι, θα ήθελα να τα δούμε λίγο όσο προλαβαίνουμε στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ισπανική εφημερίδα στην El País και λέει τρομερά πράγματα. Άλλη μια συγκλονιστική εξομολόγηση από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αξίζει να την διαβάσετε ολόκληρη. Αρκεί να σταθούμε σε ορισμένα σημεία. Για όσο έχει περάσει ο Αντετοκούμπο μικρός, ρωτήθηκε για την άποψή του για τη στάση που κρατάει η Ευρώπη στους πρόσφυγες και απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και τόνισε ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη. Αυτό είναι και ο λόγος που προσπαθώ να βοηθήσω, λέει, με κάποιες δράσεις. Εν πάση περιπτώσει, τον ρώτησα συνέχεια και επί προσωπικού σε σένα τι συνέβη. Και λέει: όταν ήμασταν παιδιά, οι φίλοι μας είχαν όλη χαρτιά, δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Ρωτούσαμε τους γονείς γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα, μια ταυτότητα ή ένα διαβατήριο, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με τους φίλους μας, δεν μπορούσαν να μας εξηγήσουν, δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να ψηφίσουν, να εκφράσουν την άποψή τους. Είναι απίστευτο. Δόξα τω Θεώ, λέει, συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν να ζήσουμε καλύτερα και σιγά σιγά στην Ελλάδα τουλάχιστον άρχισαν να δίνονται ευκαιρίες σε ανθρώπους σαν εμάς. Είναι πολύπλοκο πρόβλημα, δεν υπάρχει εύκολη λύση. Ελπίζω όλοι οι μετανάστες στην Ευρώπη να έχουν ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Μας δίδαξαν, είπε στη συνέχεια, οι γονείς μας να μην μισούμε ανθρώπους. Λέει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ενώ στη συμβουλή που θα έδινε σε ένα παιδί που θα ήθελε να πετύχει, λέει, να είσαι αυτός να σηκώνεις κάθε πρωί και να πετύχεις το κατόρθωτο. Και αν κάποιος δεν σε δει διαφορετικό, να μην το πάρεις αρνητικά. Είναι ωραίο να είσαι διαφορετικός. Εγώ είμαι έτσι σε όλη τη ζωή μου. Και λέει συνέχεια ότι με ό,τι και αν καταπιανόταν, θα ήθελε να το κάνει καλά, όποια δουλειά και αν έκανε. Γιάννης Αντετοκούμπο, απολαυστικός πραγματικά. Είναι άλλη μια συγκλονιστική εξομολόγηση του αυτή στην έδειξη στην ισπανική εφημερίδα του El País και αξίζει να διαβαστεί. Και λέει πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3, ώρα για το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα που θα ακολουθήσει. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από Δημήτρη Πάλπα που ήταν στη ρύψη του ήχου και Γιώργο Παναγιώτη που ήταν στο μικρόφωνο στην εκπομπή Λίμπερο Παντού. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 2.